Κύριε Δελή, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Βούζη. Και είναι έτσι όπως το περιγράψατε. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Ναι. Και ό,τι αφορά, δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Από πού θέλετε εσείς. Πιστεύετε ότι... Από το τραγικό γεγονός του θανάτου του 16χρονου νεαρού Ρωμά, νομίζω ότι δίκαια προκαλεί την οργή και την αγανάκτηση της ελληνικής κοινωνίας ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτός ο θάνατος, η δολοφονία ουσιαστικά από ένα αστυνομικό όργανο για μόλις 20 ευρώ βενζίνη, αν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να αποτιμάται η ανθρώπινη ζωή σε ευρώ, σε κανένα ποσό. Και βεβαίως μέσα από αυτό το γεγονός προκύπτουν χαρακτηριστικές ευθύνες και για την κυβέρνηση και για την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και για το αρμόδιο Υπουργείο, που τόσες μέρες παίζανε ένα κρυφτούλι σε σχέση με τις ευθύνες τους. Αλλά νομίζω ότι προκύπτει και ένα γενικότερο ζήτημα που αφορά την πολιτική της καταστολής, ιδιαίτερα απέναντι σε αδύναμες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως είναι η Ρωμά, οι οποίοι με ευθύνη της πολιτείας δεν έχουν ενταχθεί σε μεγάλο βαθμό στην ελληνική κοινωνία όσο θα όφιλε. Δεν έχει κάνει δηλαδή η ελληνική κοινωνία αυτό που θα έπρεπε να κάνει για να καλύψουν οι άνθρωποι αυτοί με σεβασμό την ιδιαίτερη τους φυσιογνωμία όλες τις σημερινές σύγχρονες τους ανάγκες. Δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η καταστολή εντείνεται, αγριεύει. Το βλέπουμε αυτό και σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς, τους λαϊκούς αγώνες. Βλέπουμε για παράδειγμα χαράματα να χτυπάνε την πόρτα για να πληστηριάσουν ένα σπίτι μιας συνταξιούχου. Βλέπουμε τη δολοφονία του 16χρονου Ρωμά. Πριν από ένα χρόνο είχαμε μια άλλη δολοφονία στο Πέραμα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ως κόμμα λέμε ότι θα πρέπει όλα αυτά να προβληματίσουν τον λαό, ο οποίος θα πρέπει να ζητήσει την κατάργηση αυτών των ομάδων καταστολής, βίας, ΕΚΑΜ, δράση κτλ. Όποια ένα σωρό είναι πάρα πολλές πια. Και βεβαίως να αποσυρθεί και όλος εκείνος ο εξοπλισμός, ο επικίνδυνος εξοπλισμός που αξιοποιείται ενάντια στις λαϊκές κινητοποιήσεις και βεβαίως και η χρήση των πυροβόλων όπλων. Καταλαβαίνουμε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση θα έχουμε και άλλα τέτοια επεισόδια στο μέλλον, με την έννοια ότι είναι μια πολιτική η οποία προκαλεί την αντίδραση του λαού και σωστά, και η καταστολή λοιπόν θα αποτελέσει το πολύτιμο στήριγμα, όπως νομίζουν αυτοί, αυτής της πολιτικής, αν και δεν νομίζουν ότι θα διασωθεί από τέτοιου είδους ενέργειες. Τώρα αν θέλετε να περάσω στο άλλο ζήτημα που θέσατε, να φύγουμε να πάμε στις Βρυξέλλες στις Βρυξέλλες. Εντάξει, εκεί κοιτάξτε, πέρα από το ότι επιχειρείται σταθερά, θα έλεγα εγώ, η ενοχοποίηση ορισμένων προσώπων προκειμένου να διασωθεί μια ολόκληρη πολιτική και ένα ολόκληρο σύστημα, το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται εκ νέου αυτό το πρόσωπο της κυρίας Καϊλή και του συντρόφου της, τέλος πάντων, και όποιον είναι εμπλεγμένοι σε αυτήν την δυσόδη ιστορία με τα εκατομμύρια να χορεύουν μπροστά στα έκπληκτα μάτια μιας κοινωνίας που δεν έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς της. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να προβληματίσει τον κόσμο είναι το έδαφος, το πεδίο πάνω στο οποίο φύονται όλα αυτά τα άνθη του κακού, αν μου επιτρέπετε. Και αυτό δεν είναι το πεδίο, δεν είναι παρά εκείνες οι στενές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ηγετικά της κλιμάκιας, το πολιτικό της προσωπικό με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και είναι και η συγκεκριμένη, κύριε Δελή, αν μου επιτρέπετε, και είναι και η συγκεκριμένη χώρα, το Κατάρ. Είπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα εργασιακά δικαιώματα, θάνατοι εργατών. Θα σας πω. Καταρχήν το Κατάρ και η επιχειρηματική όμιλη που έχει αυτή η χώρα, η πετρελαιομοναρχία μάλλον, καθώς και άλλοι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν θεσμοθετημένα λόμπι τα οποία κατοικοεδρεύουν στις Βρυξέλλες με σκοπό να επιδρούν πάνω στις αποφάσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κρυφό αυτό. Είναι χιλιάδες οι λομπίστες που κυκλοφορούν εκεί στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου και των άλλων οργάνων της
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάνω, μέσα σε ένα τέτοιο λοιπόν τοπίο, καταλαβαίνουμε ότι πολύ εύκολα θα ανθίσουν και τέτοια φαινόμενα με βαλίτσες που θα πάνε και θα έρχονται και θα χρηματίζονται τώρα σε ό,τι αφορά το Κατάρ. Εντάξει, πραγματικά είναι πρόκληση αυτό σε σχέση με τα εργατικά δικαιώματα. Θα ήταν ανέκδοτο αν δεν ήταν μια τραγική ιστορία, γιατί ναι, πίσω από αυτό το λαμπερό μουντιάλ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κρύβονται 6.500 θάνατοι εργαζομένων από τις φτωχές γύρω χώρες εκεί. 6.500 με στοιχεία, με επίσημα στοιχεία του διεθνούς τύπου. Δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτό το αίμα και δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τις λαμπρές τελετές ενός ποδοσφαίρου που έχει. Τώρα για να πούμε και την αλήθεια, κύριε Δελή, είναι σκοτεινό και το πώς το πήρε το Κατάρ το Μουντιάλ και άλλα πολλά, αλλά μα θα αφήσουμε αυτό. Μα και τις υποθέσεις Μισελ Πλατινί, Ινφαντίνο και τα λοιπά, όλοι αυτοί στη FIFA και τα λοιπά, λοιπόν, και ούτω καθεξής. Όπως θυμόμαστε όλοι βεβαίως και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χρηματισμό ακόμα και του Προέδρου της Κομισιόν, του Σαντέρ, αν θυμάστε, πριν κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν είναι νέα αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει κάτι λοιπόν περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο, το οποίο πρέπει να δει ο λαός και όχι μονάχα, να μην σταθεί μονάχα στα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι εντάξει. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, μία πρόταση για τον προϋπολογισμό. Είστε έτσι κι αλλιώς τώρα στη Βουλή. Ο προϋπολογισμός είναι αυτό που είπατε. Είναι μια επανάληψη όλων των προηγούμενων προϋπολογισμών, είτε με κρίση, είτε με ανάπτυξη, είτε με μνημόνια, είτε με χωρίς. Οι φόροι αυξάνονται, οι κοινωνικές δαπάνες περικόπτονται και εν πάση περιπτώσει προϊονίζεται ένα δυσάρεστο μέλλον, με την έννοια ότι προβλέπει και αυτός ο προϋπολογισμός πρωτογενή πλεονάσματα από το χρόνο, οπότε καταλαβαίνουμε τι έχει να γίνει. Δεν είναι κάτι από το οποίο πρέπει και μπορεί να περιμένει κάτι ο λαός. Θα τον καταψηφίσουμε βεβαίως ως ΚΚΕ και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας έτσι ώστε να αποκαλυφθεί το πραγματικό του αντιλαϊκό πρόσωπο. Κύριε Δελή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.